Ό,τι αφορά τις ευθύνες στο θέμα της Μάνδρας θα δοθεί, κύριε Κυρίτση, υπάρχουν καταρχήν ευθύνες. Διότι όλα συνηγορούν ότι ευθύνη για τα τεπλημμυρικά έργα έχει η περιφέρεια. Εδώ δεν είδαμε να λάβει. Και αρμόδιος υπουργός. Και αρμόδιος υπουργός. Δεν έχει αναλάβει ευθύνη ούτε η περιφέρεια, ούτε κάποιος αρμόδιος υπουργός. Ουδής. Αντικειμενικά, η ευθύνη είναι πάντα στην κυβέρνηση. Και επειδή υπάρχει μια συνέχεια του κράτους, πρέπει να δούμε προς τα πίσω πού βρίσκεται ο κόμπος. Ο κόμπος βρίσκεται στο 2003, όπως γνωρίζουμε όλοι, όταν εντάχθηκαν τα ρέματα στο σχέδιο πόλεως. Μάλιστα. Άρα την ευθύνη την έχει η κυρία Βάσο Παπανδρέου που ήταν τότε εκεί. Το ακούσαμε και από άλλο στερεοτυπικό. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω στην κυρία Παπανδρέου. Αλλά είναι το μοντέλο ένταξης στο σχέδιο πόλεων περιοχών χωρίς να δίνεται η απαραίτητη σημασία στο τι υπάρχει από κάτω. Από τότε όμως, και αν δεν κάνω λάθος, το 2012, επιμένω στα αντιπλημμυρικά, τα αντιπλημμυρικά πέρασαν στην περιφέρεια. Υπεύθυνη από το Α ως το Ω για τα αντιπλημμυρικά είναι η περιφέρεια. Ναι. Εξ όσων γνωρίζω, η περιφέρεια έχει δώσει κάποια στοιχεία, έγγραφα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει μια μεγάλη αύξηση των πόρων που διατίθενται για αντιπλημμυρικά έργα τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν έχουν γίνει τα έργα όμως. Με κάποιον. Δηλαδή, το βασικό είναι, δεν είναι να προϋπολογίζω εγώ ότι θα πάρουν 30 εκατομμύρια για τα έργα. Το θέμα είναι να γίνουν. Τα έργα πληγούνται οι άνθρωποι. Με κάποιο ρυθμό γίνονται. Τα μεγάλα τεχνικά έργα, διότι είναι ένα μικρό τεχνικό έργο, είναι να ξεβουλώσει, ξέρω εγώ, τα λούκια στα ρήθρα των πεζοδρομίων κτλ. Ναι. Ένα μεγάλο τεχνικό έργο που είναι ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό, ξέρετε ότι πηγαίνει με τους ρυθμούς των δημοσίων έργων. Παίρνω εγώ το έργο, πάει ο Πορτοσάλτε, χτυπάει να πούμε. Και ενίσταται και λέει ότι δεν θα γίνει. Δεν είναι μεγάλη πρόταση, δεν είναι μεγάλη πρόταση. Έλα και θα ξεκινήσουμε περιφέρεια, για να μην χάνουμε. Το καλοκαίρι του 2015 κάηκε το όρος Πατέρας. Πότε έγιναν τα έργα για να συγκατηθούν τα χώματα? Όταν μας πει πότε η περιφέρεια πότε τα έκανε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε ακριβώς με αυτά τα ερωτήματα και αρκετά άλλα και προς τον κύριο Κυρίτση. Διαφημίσεις.